Τι έγινε, θα σε καλύψει. Ελπίζω να μην ακούγεται η τηλεόραση μέσα. Υπάρχουν δύο ειδών καπνιστές. Υπάρχουν αυτοί που υπάρχουν δύο ειδών καπνιστές πίπας. Αυτοί που καπνίζουν και λατρεύουν γενικά τον καπνό και αυτοί που απολαμβάνουν το κάπνισμα της πίπας. Στην πρώτη περίπτωση, στην οποία συγκαταλέγω και τον εαυτό μου, ξεπερνάμε τον αριθμό 4 μπολάκια τη μέρα. Από 4 και πάνω θεωρείς ελάττης του καπνού και όχι της πίπας. Ποιος το λέει? Εγώ. Απλά. Και στις δύο κατηγορίες όμως υπάρχουν κάποιες στιγμές που έτσι μετά λίγο η κούραση, μετά από μια καλή δουλειά, ή στο τέλος της μέρας χρειάζεσαι ένα μπολάκι που είναι αυτό το οποίο θα σε ξεκουράσει. Είναι αυτό το οποίο θα καθαρίσει το μυαλό σου. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα απολαύσεις. Στη μέση της μέρας ή συνήθως στο τελείωμα της μέρας είναι αυτό το μπολάκι που έχει σημασία ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκεις. Ένας από τους καπνούς λοιπόν που δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπαρουσιάσει. Σίγουρα όμως αν έχω ξαναπαρουσιάσει θέλω να πω μια δεύτερη γνώμη. Κυρίες και κύριοι, ένας από τους καπνούς που μπορούν να σου φτιάξουν το βράδυ σου. Ένας από τους καπνούς που προσωπικά τον θεωρώ ίσως από τους καλύτερους καπνούς που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Μια πολύ καλή επιλογή και ίσως ένας από τους ωραιότερους καπνούς για το 2022. Φανερά ενθουσιασμένος, το μόνο να σας πω ότι σίγουρα μέσα στο rotation, να μιλάμε και σωστά ελληνικά, έχω αυτόν εδώ τον καπνό. Έχω κολλήσει εντελώς άσχημα και μία ερασιτεχνικά το κομμάτι της Μέδουσας. Ο συγκεκριμένος καπνός λοιπόν που μπορούμε να τον δούμε εδώ είναι ο Pyramid. Virginia Maryland, Izmir, νομίζω Κατερίνης, αν θυμάμαι καλά, αναμειγμένος με Λατακία Αιγύπτου. Και ενώ έχω δοκιμάσει τον ε2, τολμώ να πω ότι ο οποίος είναι ακριβώς ο ίδιος καπνός με τη διαφορά που αντί να έχει Izmir μέσα, έχει μπασμά Ξάνθης, τολμώ να πω ότι το Izmir Κατερίνης δένει καλύτερα. Είναι σαν να κύλησε ο Ντέτζερης και βρήκε το καπάκι. Μια απίστευτη μυρωδιά. Το συγκεκριμένο καπνό τον είχα αγοράσει περίπου πριν 2 μήνες. Τον άφησα περίπου 1,5 μήνα στο βαζάκι και όταν τον ξανά άνοιξα, απόλαυσα αυτό το πράγμα εδώ. Ένας εκπληκτικός καπνός. Σχεδόν καθόλου υγρός, θα έλεγα κάτι μεταξύ broken fleck και ribbon cut, χοντροκομμένος, αναγκασμένος να... για πολύ μεγάλες πίπες. Έχουμε να απολαύσουμε αυτήν εδώ την πολυτέλεια. Σουμάρε καλά, εκπληκτικός καπνός. Συγχωρέστε με λίγο. Και πάμε τώρα να καπνίσουμε ένα μπολάκι. Πραγματικά τις τελευταίες μέρες δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να ξεκουραστώ, παιδιά. Μια κούραση η οποία είναι απόλυτα δυνατή και δεν μπορώ να ξεκουραστώ. Γεμίζουμε λοιπόν το μπολάκι μας. Πάμε λοιπόν να ανάψουμε. Room note σχετικά καθόλου βαριά από η Λατακία. Αν τον αφήσετε ξεμπληρώσει κάπου τους 2 μήνες όπως τον είχα κάνει εγώ σε μπολάκι, πιθανόν να υπάρχει, ξέρετε, αυτή η μυρωδιά του λιβανιού που έχει η Λατακία, αλλά όχι σε πολύ έντονο ρυθμό. Η μυρωδιά όταν το καπνίζεις κατευθείαν σου έρχεται μια βαριά μυρωδιά έτσι ενός ηλιοκαμένου Ισμύρ, το οποίο προσωπικά όταν το είχα δοκιμάσει και το ίσως να φύγε και λίγο το δείγμα που είχα, γιατί το είχα δοκιμάσει από δείγμα, δεν τολμώ να πω ότι κατάφερα να τον κωδικοποιήσω. Κι όμως στον Pyramid δένει πέρα από κάθε προσδοκία. Απ' την πρώτη μυρωδιά σου έχετε μια ευωδία αυτή του Oriental, μια ωραία μυρωδιά. Είχα πει ότι όταν καπνίζεις λατακία, για να καταλάβεις παιδιά την αίσθηση ότι ένας καπνός έχει λατακία, είναι σαν να παίρνεις αυτό που βλέπουν στις ταινίες, που βλέπεις τον άλλο παίρνει φορά και ξαπλώνει πάνω σε ένα πάπλο μαχίνας. Έχεις την αίσθηση της ζεστασιάς του κρεβατιού στην οποία ξαπλώνεις και τεντώνεις έτσι το κουρασμένο κορμάκι σου. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι η αίσθηση όταν στις πρώτες ουφυξίες απολαμβάνεις μια σωστή ωραία λατακία. Ούτε μία αίσθηση της τραχύτητας, ιδιαίτερα όταν είναι φρέσκος, του μπασμά. Αποδίδει έχοντας σταθερά τη σταθερότητα της Βιρτζίνιας. Αποδίδεται ένας καπνός όπου το Ισμύρ χάνεται. Ούτε μία γλυκύτητα Οριεντάλ. Καπελώνεται από μια λατακία η οποία με το πρώτο μάτι δεν υπάρχει, αυτό είναι παρόμοιο με τον Ε2, αλλά σίγουρα στη μυρωδιά στην οποία ανέχεις και στην γεύση η οποία σου έρχεται, όλα δένουν με ένα πάρα πολύ ωραίο σταθερό γλυκό. Αλλά ξέρετε, όχι το λίγωμα της σοκολάτας, μια σοκολάτα υγείας που μπορεί να βρει ένας hamburger master, όχι μια πάστα έτσι με μπόλικη βανίλια που σε μπουκώνει σαν σαντιγή ζάχαρη. Δεμένο κλασικά το Oriental με την ελληνική παράδοση και τον ήλιο, έχετε να στο δώσει σαν ένας ωραίος, σαν ένα σωστό, με το σωστό του σιρόπι, ένα σωστά ισορροπημένος και καλλιτεχνικά δημιουργημένος μπακλαβάς. Η απόλαυση σε όλο στο μεγαλείο. Όταν τον αγοράσουμε, η δυνατότητα και η φρεσκότητα του μπορεί να αποδώσει, όλη αυτή την ωραία ομορφιά της λατακίας. Αγριοπά από την εφρέσκα Βιρτζίνια, θα αποδώσει μια πίκρα, αυτή την μια χωματίλα ή αυτό που αναφέρεται, μια περίεργη γεύση η οποία αναφέρεται σαν citrus. Δεν τα πάω καλά με αυτές τις προφορές. Μπορεί να αξιοσέβαστα μου το σεβαστείς και τον αφήσεις έτσι να ξεκουραστεί αυτός ο καπνός, μπορεί να αποδώσει. Θερμή παράκληση σε όποιον καπνό αγοράσουμε, ασχέτως μάρκας, είτε πρόκειται για τιν, είτε πρόκειται για σετινάκι, είτε πρόκειται για σακουλάκι, είτε πρόκειται για σακούλα, για να κρατήσει τη φρεσκάδα του πρέπει να έχει μια αλφα υγρασία. Ο σωστότερος τρόπος λοιπόν για να καταλάβουμε τις γεύσεις και τα αρώματα ενός καπνού από τη στιγμή που δεν έχει δεν σκεφτόμαστε να τον κρατήσουμε συλλογή ώστε να έχει μια αξία να τον πουλήσουμε μετά, μπαίνει σε βαζάκι. Ως από τους καπνούς που θα είναι όσο το δυνατόν πιο αγνός, με τα λιγότερα έως καθόλου χημικά, σε αντίθεση με άλλες τρόπους καπνίσματος, όπως το τσιγάρο ας πούμε. Καθώς περνάει η ώρα, έχει να αποδώσει. Έχει να αποδώσει τη σωστότητα των γεύσεων και το επίπεδο που μπορεί να δώσει ένας καπνός. Εκεί οι αρωματικοί θα χαλάσουν. Εκεί οι αρωματικοί θα χάσουν καθώς περνάει ο χώρος στο νότο. Το αρωμά τους. Ομολογώ ότι αν δεν τον καπνίζει συχνά, γιατί πρόκειται για έναν φρέσκο καπνό, ακόμα και μετά από 2 μήνες, θα έρθει στο επίπεδο στο οποίο θα σβήσει η πίπα. Εύκολα σβήνει ο καπνός, εύκολα όμως ανάβει. Τον καπνίζεις εύκολα, με τα μπούνια. Λόγω της Βιρτζίνιας και της σοβαρότητας της Λατακίας προτείνω μεγάλα μπολ, ίσια και μακριά, σαν το συγκεκριμένο. Όχι όμως λόγω του Οριαντάλ να μην θα μπορούσε να αποδώσει πάρα πολύ καλά σε μια κερτή. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν συνηθίσει μιας αλφας ηλικίας, προτείνουν περισσότερα English mixture, θα πρότεινα γιατί όχι και ένα φίλτρο. Σαφώς είχα δώσει σε έναν καπνιστή, σε ένα συγκαπνιστή Δήμα, ο οποίος μου είπε ότι του προκάλεσε βήχα γιατί δεν έχει συνηθίσει τόσο αγνούς καπνούς. Με έκανε να χαμογελάσω και η συγκεκριμένη παρατήρηση τολμώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν και ξαναλέμε, διορθώστε με από κάτω για τους πιο ειδήμονες αν έχω κάνει κάποιο λάθος. Virginia Maryland, Ισμίρ Κατερίνης, δεμένο με Λατακία Αιγύπτου. Και είναι αυτή που η Λατακία, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δημιουργεί τη βάση. Είναι να κάνει ακριβώς αυτό που έκανε η κιθάρα στα παλιά ρεμπέτικα, αυτό το οποίο κάνουν τα drums στη σύγχρονη μουσική. Κρατάνε το τέμπο και το ρυθμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως η Λατακία να είναι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, και όμως δεν είναι τέλεια με το Ισμίρ. Το συγκεκριμένο χαρμάνι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια που σίγουρα σας προτείνω να υπάρχει στο rotation. Ένας υπέροχος, φανερά κατενθουσιασμένος, και σίγουρα στην επόμενη μου αγορά θα τον προτιμήσω, έτσι για να τον έχω μπόλικο, ρε παιδί μου, να τον απολαμβάνω. Ένα δεύτερο βαζάκι το οποίο θα παλαιώνει καθώς θα τελειώνω το συγκεκριμένο. Μια ευχάριστη νότα. Στα μείον του συγκεκριμένου καπνού δεν τον προτείνω με στενή, κοντή, μικρή πίπα. Εκπληκτική παρέα, συνδεδεμένο τέλεια με ελληνικό καφέ. Κατά προτίμηση ναι και όχι. Συνδυασμένος τέλειος μετά από φαγητά που θα μπορούσε να πεις είναι ιδιαίτερα καυτερά, θα συνεχίσει και θα κρατήσει αυτή τη γλύκα της κάψας. Όχι όμως για τα ευαίσθητα στομάχια όταν δεν έχουμε φάει καλά, όχι όμως να μην συνοδευτεί μετά από γλυκό, σοκολάτα, πάστα. Θεωρώ η πιπεράτη του γεύση Η πιπεράτη γεύση αναμειγμένη με το οριεντάλ δεν θα χαλάσει το στόμα και θα σπάσει τη γλύκα που έχει αφήσει το γλυκό. Όσον αφορά τη συνοδεία ποτού, σαφώς θα είναι παρόμοιο με την ιδιαίτερη του ποτού. Ένα καπνιστό ουίσκι, μια βαριά κοκκινοπή μπύρα, κατά προτίμηση μια άφιλτρη βεργίνα, κόκκινη βεργίνα, την παραδοσιακή της χείου, γιατί όχι, και θα μπορούσε να δέσει άνετα και με μια γκίνες. Γενικώς μπύρες κοκκινόξανθες, ακριβώς σαν το χρώμα του. Η διαφορά του στα blend δεν θα προδώσει, η διαφορά του στο χρώμα του θα σας μπερδέψει, καθώς είναι ελάχιστους τόνους, λίγο πιο ανοιχτό από τον ε2. Για τις λάτρες πιθανόν να προσπαθήσετε και λανθασμένα να μαντάψετε, πιθανόν μπορεί να έχει κόκκινη Βιρτζίνια, πιπεράτη του γεύση θα σας μπερδέψει. Κάτι που μπορεί να φανεί περίεργο, για να μην καίγεται, ιδιαίτερα στις πίπες μου που έτσι έχω ψιλοκάψει. Το είχα δει, δεν θυμάμαι ποιος το πρότεινε, μπορεί να γράψετε από κάτω. Σαλιώνω λίγο και σαλιώνω λίγο πάνω την είσοδο. Αν φύγει τυχόν καπνός θα κολλήσει πάνω, δεν θα πέσει στο χέρι, αλλά και η υγρασία από το σάλιο θα προστατεύσει το χείλος του. Όχι αρκετά. Θα προστατεύσει λίγο. Αν δεν θα σας αρέσουν οι καπνοί, οι οποίοι είναι λίγο, έχουν τη δικιά τους ταυτότητα, είναι λίγο γριοποί. Αν ψάχνετε απεγνωσμένα να βρείτε ένα καπνό ο οποίος να έχει την αίσθηση της Λατακίας στην ελληνική αγορά, ο Pyramid είναι ένας, ο Medusa Pyramid είναι η σωστή επιλογή. Προτιμήστε τον με παραδοσιακά ελληνικά γλυκά, τα οποία θα έχουν μια καλή ποσότητα, σωστή ποσότητα σιροπιού. Εκπληκτικός καπνός, ο οποίος σίγουρα θα υπάρχει μέσα στο rotation. Όχι καθημερινός. Δεν τον έλεγα ότι ένα καπνό, ένας καπνός τον οποίο θα μπορεί να τον έχεις καθημερινό, τον καπνίζεις ελεύθερα, λόγω της λατακίας η οποία δεν είναι αρέστη. Αλλά είναι αυτός ο καπνός που είπα από την αρχή. Είναι ο καπνός που θα σε συνοδεύσει μετά από το κλείσιμο μιας κουραστικής μέρας. Είναι ο καπνός που θα σου αποδώσει και θα σε ξεκουράσει. Είναι ο καπνός που θα πρέπει να κλείσεις τη μέρα σου. Ήταν ένα βίντεο από τον Just Pipes, Μουά, Νικόλαου, και ένα review, μια δεύτερη γνώμη, αν έχω ξανακάνει δεν θυμάμαι να έχω κάνει review, αλλά μια δεύτερη γνώμη πάνω στον Medusa Pyramid. Σας κλείνω να απολαύσω το πολλάκι μου. Έναν λοιπόν είναι λοιπόν στιγμές που ακόμα